στο σήμερα, η γυναίκα εξακολουθεί να υποτιμιέται, να καταπιέζεται στην οικογένειά της, να αντιμετωπίζεται σαν αντικείμενο ειδονής στις εργασιακές σχέσεις, στον δρόμο, να την αντιμετωπίζουν σαν ένα αντικείμενο, σαν ένα τραπέζι και όχι σαν ένα ζωντανό, δυναμικό, δημιουργικό άτομο σε αυτή την κοινωνία. Σήμερα όμως, επίσης, έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε οργανώσει κινήματα, να έχουμε οργανώσει οργανισμούς, να έχουμε οργανώσει σωματεία. Και νομίζω ότι αυτό που λείπει, βέβαια και ένα άλλο πράγμα είναι ότι σήμερα είμαστε σε θέση με το ίντερνετ, με τα βιβλία και με την διάδοση των γεγονότων και της ιστορίας, να έχουμε μια ενημέρωση αρκετά επαρκή για τα γεγονότα που μας απασχολούν. Εγώ νομίζω το πιο σημαντικό σήμερα που πρέπει να πιάσουμε, να το δουλέψουμε, να το εκτελέσουμε και να το βάλουμε εμπρός για τις γυναίκες είναι η αυτοεκτίμησή τους. Είναι να εκτιμήσουν τον εαυτό τους, να σεβαστούν τον εαυτό τους και από τη στιγμή που θα διεκδικείς τα δικαιώματά της, θα κρατήσει τον αυτοσεβασμό της, θα απαιτήσει, μπορεί και να απαιτήσει και να διεκδικήσει, να την αγαπούν και να τη συμπεριφέρονται με μια εκτίμηση ακόμα και γύρω της και οι υπόλοιποι και όλη η κοινωνία. Εγώ θα ήθελα η γυναίκα να βγει πολύ δυναμικά. Δεν θέλω να ακολουθήσει τα χνάρια του άντρα, να ακολουθήσει τα βήματά του γιατί θα πάρει και τα ελαττώματά τους, απλά να εμπιστευτούν το αίσθητό τους, το μυαλό τους, τη δύναμή τους. Και πιστεύω ότι, επειδή αγαπάω και τους αρχαίους, όπως λέει και ο Σωκράτης, ότι ούτε γυναίκα χωρίς άντρα, ούτε ελπίδα χωρίς πόνο, δεν μπορεί να γεννηθεί κάτι δημιουργικό, κάτι χρήσιμο.